Οι πλουσιότεροι του πλανήτη έχουν περισσότερα χρήματα από 4,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σωστά το άκουσες, αγαπητέ φίλε. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Και μην τρομάζεις. Και μην εκπλήτεσαι. Ενδεχομένως, αυτή η άθλια και απάνθρωπη διάκριση να αποτελεί για πολλούς είδηση αξιοθαύμαστη και αξιέπαινο κατόρθωμα. Διότι απλώς, δίχως Θεό, όλα επιτρέπονται. Καμία αναστολή σε κανένα επίπεδο. Το ζούμε άλλωστε και το αποδεχόμαστε πλέον ως αμετάκριτη πραγματικότητα καθημερινά από πάσης απόψεως. Είναι η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στον πλανήτη. Το κάφημα του συστήματος που εργάστηκε και συνεχίζει ανεμπόδιστα να εργάζεται για την μετάπλαση του θείου πλάσματος του ανθρώπου σε ανέσθητο, ασυνείδητο και αδίφαγο μηχάνημα και που προσπαθεί να αιτιολογήσει το κακό και να ρίξει τις ευθύνες κάπου αλλού. Είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας των λεγόμενων δημοκρατικών συστημάτων των πλούσιων και πολιτισμένων χωρών, το πλεώνασμα της αγάπης τους προς τους αδύναμους και φτωχούς λαούς, όπως συνεχώς επικαλούνται. Το αμείωτο ενδιαφέρον τους για την νομοθέτηση και εφαρμογή της νομοθεσίας για ισότητα και της απονομής του δικαίου είναι η δικαίωση των αγώνων των διάφορων φορέων, θρησκευτικών, φιλοσοφικών, διαφόρων ανθρωπιστικών, φιλανθρωπικών, κρατικών και μη. Είναι εν τέλει η υποκρισία του αυτονομημένου ανθρώπου, του ανθρώπου που λάτρεψε ειδωλικά τον εαυτό του και τίποτε άλλο πέρα από τον εαυτό του, του κατά πάσαν έννοια ανήθικου ανθρώπου. Είναι η ντροπή της ανθρωπότητας. Είναι η ντροπή μας. Ακούστε παρακάτω την είδηση. Οι 2.153 δισεκατομμυριούχοι της Σιπηλίου διαθέτουν πλέον περισσότερα χρήματα από το ότι το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, αναφέρει σε έκθεσή της που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam. Σύμφωνα με την οργάνωση, η συγκέντρωση του πλούτου γίνεται σε βάρος πάνω απ' όλα των γυναικών στην πρώτη γραμμή των ανισοτήτων. Η ετήσια έκθεση της Oxfam για τις ανισότητες παγκοσμίως δόθηκε στη δημοσιότητα, όπως άλλωστε συνηθίζει η ΜΚΟ, πριν από την έναρξη του 50ου Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρου στο Νταβός της Ελβετίας. Πρόκειται για το ραντεβού της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ, το οποίο καταγράφεται έπειτα από μία χρονιά ξεσηκωμών, μεγάλων κινημάτων, κοινωνικών διεκδικήσεων από τη Χιλή έως τη Μέση Ανατολή και τη Γαλλία. Οι χυδαίες ανισότητες βρίσκονται στην καρδιά των ρήξεων και των κοινωνικών συγκρούσεων παντού στον κόσμο. Δεν είναι ατύχημα, αλλά είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών οι οποίες μειώνουν τη συμμετοχή των πιο πλουσίων στην κοινωνική αλληλεγγύη μέσω της φορολογίας και αποδυναμώνουν τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών, υπογράμμισε από τη δική του πλευρά η Πολίν Λέκλερ, εκπρόσωπος του γαλλικού παραρτήματος της Oxfam. Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΜΚΟ, η μεθοδολογία της οποίας βασίζεται σε στοιχεία που δημοσιεύονται στο οικονομικό περιοδικό Forbes και δημοσιοποιούνται από την τράπεζα Credit Suisse, την οποία ορισμένοι οικονομολόγοι την αμφισβητούν, η οποία αναφέρει ότι 2.153 πρόσωπα έχουν πλέον στα χέρια τους
περισσότερα χρήματα από ότι οι 4,6 δισεκατομμύρια φτωχοί κάτοικοι του πλανήτη. Η περιουσία του 1% των πλουσιότερων πολιτών του κόσμου αντιστοιχεί σε ποσό υπερδιπλάσιο του αρθριστικού πλούτου των 6,9 δισεκατομμυρίων λιγότερο πλούσιων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα πάντα με την Oxfam, που χαρακτηρίζει αυτή τη συγκέντρωση πλούτου αδιανόητη, ανέφερε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Reuters. Οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ανισοτήτων εξαιτίας ενός οικονομικού συστήματος που κάνει διάκριση σε βάρος τους και τις οδηγεί στα πιο επισφαλή και κακοπληρωμένα αντικείμενα απασχόλησης, αρχίζοντας από τον τομέα της φροντίδας, επέμεινε η Λίκλερ. Κατά υπολογισμούς της ΜΚΟ, το 42% των γυναικών στον κόσμο δεν μπορεί να βρει δουλειά επιπληρωμή, λόγω του τεραστίου φόρτου εργασίας της φροντίδας που παρέχει στο προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο. Ενώ το ίδιο μπορεί να υποθεί μόλις για το 6% των ανδρών, από το νοικοκυριό στην κουζίνα, στη συγκομιδή ξύλων, στην αναζήτηση νερού. Στις χώρες του Νότου, η χρηματική αξία της απλήρωτης δουλειάς για τη φροντίδα που προσφέρουν οι γυναίκες 15 ετών και πάνω αντιστοιχεί σε 10,8 τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, δηλαδή ποσό τριπλάσιο από την αξία του τομέα της πληροφορικής και των ψηφιακών υπηρεσιών σε παγκόσμια κλίμακα, τονίζει η ΜΚΟ. Στη Γαλλία, 7 δισεκατομμυριούχοι κατέχουν περισσότερα από ότι το 30% και πλέον των φτωχότερων πολιτών. Στα χέρια του 10% των πιο πλούσιων Γάλλων συγκεντρώνονται ο μισός πλούτος της χώρας. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι 22 δισεκατομμυριούχοι έχουν στα χέρια τους περισσότερα από ότι όλες οι γυναίκες στην Αφρική μαζί. Τώρα τίθεται το ερώτημα, εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται? Θα σας λύσουμε την απορία σε μια επόμενη εκπομπή.